Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον 49χρονο τραυματία, τον Ψαρά. Να του ευχηθούμε φυσικά περαστικά και βεβαίως να πούμε να τελειώσουν και οι έρευνες που ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη στην θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης κοντά στην Ζουράφα για τον εντοπισμό του δεύτερου Ψαρά, του δεύτερου άνδρα. Τώρα, να φύγουμε από αυτό το θέμα, να επιστρέψουμε στη συνέντευξη τύπου του κ. Στυλιανίδη. Μπορεί να έχουν περάσει λίγες ώρες από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά ήδη ο κύριος Στυλιανίδης έχει αρχίσει τις πρώτες επαφές ώστε να ενημερωθεί για τα βασικά ζητήματα αλλά και πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα τις προσεχείς ημέρες. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε και για τα θέματα που αφορούν στη Ροδόπη, λέγοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επίλυσής τους. Προτεραιότητα του νέου Υπουργού Εσωτερικών Ευρυπηδή Στυλιανίδη τα επόμενα 24 ώρα είναι να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αφορούν στο Υπουργείο του και ανάλογα να σχεδιάσει τα πρώτα του βήματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος. Έχω την υποχρέωση να ενημερωθώ με πληρότητα πρώτα απ' όλα για τα ζητήματα του Υπουργείου μου και να δω από το δικό μου Υπουργείο τι δυνατότητες παρέμβασης πέρα του νόμου μας υπάρχουν. Στη συνέχεια έχω καταγράψει και προεκλογικά 4-5 βασικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηριχθεί η περιοχή μας και σε αυτές τις πρωτοβουλίες βεβαίως θα διερευνηθούν και όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν για να δούμε πού, πώς και πόσο γρήγορα μπορούμε να επιτύχουμε στόχους που θα θέσουμε από κοινού. Μόλις θα έχω την ετοιμότητα για όλα αυτά τα ζητήματα θα σας ενημερώνω την ίδια στιγμή για να έχετε απόλυτη εικόνα του πού βρισκόμαστε. Σίγουρα όμως δίπλα στο επιχειρησιακό σχέδιο για την εθνική πολιτική θα υπάρξει και θα ξεδιπλώνεται σταδιακά ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της δικής μας περιοχής. Επαναλαμβάνω, με προτεραιότητα, πρώτα απ' όλα την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και στη συνέχεια τα μεγάλα έργα τα οποία δημιουργούν αναπτυξιακή προοπτική πιο μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Ο κύριος Στυλιανίδης σε αυτές τις λίγες ώρες φρόντισε να κάνει κάποιες πρώτες συναντήσεις με τους γενικούς γραμματείς και διευθυντές του Υπουργείου, ενώ ήδη σύστησε μια ειδική ερευνητική ομάδα, η οποία επικοινωνεί με τα αντίστοιχα Υπουργεία της Ευρώπης για να γίνει η απαραίτητη ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε βασικά ζητήματα. Η επόμενη εβδομάδα πιστεύω ότι θα είναι κυρίως εβδομάδα ενημέρωσης και στελέχωσης του γραφείου μου και του Υπουργείου. Παράλληλα την ερχόμενη εβδομάδα και επί τη βάση του κοινού προγραμματικού πλαισίου που έχουν συμφωνήσει οι τρεις αρχηγοί και θα ανακοινωθεί σήμερα θα χτιστούν και οι προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρώτη άποψη προς τα έξω για την κατεύθυνση της προσπάθειάς μας θα περιγραφεί στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Και στη συνέχεια θα εξειδικεύουμε με βάση τα θέματα που κάθε φορά θα μας απασχολούν και επομένως θα ενημερώνουμε. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τη Ροδόπη, λέγοντας πως θα κινηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και να επισπευτεί η επίλυσή τους. Η ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του φοιτητικού πληθυσμού του, που θα τονώσει και δημογραφικά και οικονομικά και οικιστικά την περιοχή. Η διευκόλυνση της βίζας με την Τουρκία, αλλά και με άλλα κράτη όπως η Ρωσία, η Ουκρανία κτλ. Που είναι αγορές στόχοι για τον τουρισμό. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ό,τι διαθέσιμα μέσα υπάρχουν και η προώθηση της συμβολιακής γεωργίας, η αξιοποίηση γεωθερμίας και άλλων νέων μεθόδων που μπορούν να διευκολύνουν να επιτευχθούν καλύτερες εμπορικές τιμές και να μην έχουμε μονομερή εξάρτηση από τις επιδοτήσεις. Φυσικά η ταχύτατη, με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες, ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων υποδομής που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής όπως είναι ο κάθετος άξονας. Ουσιαστικά σας περιγράφω αυτά τα οποία είχα πει προεκλογικά. Αυτά είναι κάποιες προτεραιότητες πρώτες δικές μου που θα επιδιώξω να επισπεύσω στην περιοχή μας.